Χειροκρότημα παρακαλώ. Καλά, καλή παραγωγή. Τι γίνεται, Ναταλία? Καλά, βράζει και χύνεται. Φαίνεται. Ο στραβωμένος άνθρωπος ξυπνήσε το πρωί. Ποιο είναι το project το οποίο θα το ξανάκανες με κλειστά μάτια? Θα ξανάκανα το επεισόδιο με τα γουρούνια του Κοκκινόπουλου. Ω, βέβαια. Μας τύχιωνε τα βράδια αυτή η επανάληψη. Θέλω να πω μια αγαπημένη στιγμή πρόσφατη, η παρουσίαση που έκανα για το γήπεδο της ΑΕΚ. Σωστά. Καταρχάς, όλο το χαρτί πήρες. Ναταλία, ποιος πιστεύεις ότι αν πήγαινε σε ένα casting θα κοβότανε? Ούτε πείμα στο δημοτικό δεν έχει πει. Πρέπει να λείψεις από το σπίτι σου, γιατί έχεις ένα γύρισμα κάπου, δεν ξέρω, στο εξωτερικό. Ποιος θα το φύλαγε? Τον Κώστα. Ναι. Δεν θα βρισκες ούτε το οικόπεδο. Αν ήθελες να στείλεις μια ευχή από το Star Fan σε κάποιον από εμάς, τα γενέθλιά του, σε ποιον θα έστελνες? Θα έστελνα σε σένα. Μπράβο, για το γιώκα σου. Το άξιζες. Ξέρω ότι η επόμενη ερώτηση θα είναι αν έχει κάτι συμβεί αστείο γενικά. Κοίτα τώρα πώς με κατάλαβε. Και φοράει και γυαλιά. Βλέπει μέσα στην ψυχή μου. Είναι ειδικά. Σε βλέπω και γυμνό, ε. Ωχ, καλά. Δεν χάνεις τίποτα. Πρόβλημά σου, Ναταλία μας. Πρόβλημά σου. Με τον Κώστα Μαλιάτση, τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο και τη Φελίσια Τσαλαπάτη. Κάθε πρωί 7 με 10 στο ρυθμό 949.